ψηφίσετε από το 5ο κεφάλαιο θα διαβάσω ένα περιστατικό αναμφισβήτητα γνωστό και αγαπημένο σας. Αφού πήγαν, πέρασαν τη λίμνη και επέστρεψαν ύστερα από τα γεγονότα με τον δαιμονισμένο, ενώ επέστρεψαν με το πλοίο, μαζεύτηκε προς αυτόν ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Ήταν ακόμα στη θάλασσα εκεί στην ακρογελιά και έρχεται ένας από τους αρχισυνάγωγους, ονόματι Ιάιρος, και καθώς τον είδε, εκεί στην παραλία στα χώματα, μπροστά σε όλο τον κόσμο, πέφτει στα πόδια του και τον παρακαλεί μα πάρα πολύ, λέγοντάς του, το θυγάτριόν μου εσχάτως έχει. Είναι στα τελευταία του. Έλα να πουλήσεις τα χέρια σου επάνω της για να σωθεί και να ζήσει. Και έφυγε μαζί του για το σπίτι και τον ακολούθησε τον Κύριο ένα μεγάλο πλήθος σε σημείο που τον συνέθλιβαν. Ακολουθεί ένα περιστατικό με την αιμορροούσα. Η θεραπεία της και τα τελευταία λόγια που της είπε, «Θυγάτριε, η πίστη σου σε έσωσε». Πήγαινε σε δρόμους ειρήνης και να είσαι υγιής από αυτό το μαστίγιο που ο διάβολος σε χτυπούσε μαστιγόνο. Ενώ ακόμα μιλούσε, έρχονται από το σπίτι του αρχισυνάγωγου και του λένε ότι η κόρη σου απέθανε. Μην ενοχλείς περισσότερο τον δάσκαλο. Ο Ιησούς, αν και δεν απευθυνόταν σε αυτόν οι άνθρωποι που μίλησαν στον Ιάιρο, άκουσε τον λόγο που του είπαν του αρχισυνάγωγου. Σταματάει, στρέφεται και του λέει, μη φοβάσαι, μόνον πίστευε. Φτάσανε στο σπίτι και δεν αφήκε κανέναν από το πλήθος εκείνο να ακολουθήσει τον Ιησού μέσα στο σπίτι, παρά μόνο παρέλαβε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του Ιάκωβο. Μπαίνουν στο σπίτι του αρχισυνάγωγου και βλέπει, ακούει θόρυβο να κλαίνε, να αλλάζουνε δυνατά. Μπαίνει και τους λέει, γιατί κάνετε αυτό το θόρυβο και οι ίδιοι θορυβήστε και κλαίνε. Το παιδί δεν απέθανε, αλλά κοιμάται. Και άρχισαν να γελάνε εναντίον του. Αυτός τους έβγαλε όλους έξω. Επήρε μόνον τον πατέρα του παιδιού και τη μητέρα και βέβαια και αυτούς τους τρεις μαθητάς που ήταν μαζί του και μπήκε μέσα, όχι στο σπίτι πια, είχε μπει στο σπίτι, στο δεύτερο δωμάτιο, στο άλλο εκείνο δωμάτιο όπου ήταν η μικρή, επαναλαμβάνω, που ήδη είχε πεθάνει. Της έπιασε το χέρι, έπιασε το χέρι του παιδιού και της λέει «Ταλιθά, κουμ,
που θα το εξηγούσε κανείς στα ελληνικά, σε σένα απευθύνομαι κοράσιον και σου λέγω σήκω επάνω. Και αμέσως ανέστη το κοράσιον και περπατούσε. Ήταν περίπου 12 χρόνια. Και απόρρισαν αμέσως μια έκσταση μεγάλη τους κατέλαβε. Και τους παρήγγειλε αυστηρά κανένας σε κανέναν να μην το πει αυτό. Και όχι μόνο, αλλά εστράφει στους γονείς και τους είπε να τις δώσουν να φάνε. Αυτά στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, και είναι ο μόνος ο Ιωάννης, αναφέρεται στην λέξη αποσυνάγωγος. Θα το μετέφερα, κάποιον που τον διώχνουνε από την συναγωγή, τον απομακρύνουνε βία. Έτσι στο 1ο κεφάλαιο 22 γράφει, διότι ήταν γνωστό γιατί έγιναν αυτά και υπόθηκαν, γιατί εάν της ομολογήσει τον Ιησού ότι είναι ο από Θεού και χρησμένος, γίνεται αποσυνάγωγος. Λίγο πιο κάτω στο 12ο κεφάλαιο 42, όμως πάρα πολλοί εκ των αρχόντων επίστευσαν εις αυτόν. Αλλά ένα και της απειλής των Φαρισαίων δεν τον ομολόγουν για να μην γίνουν αποσυνάγωγοι. Και ακόμα λίγο πιο κάτω, εις το 16, αυτά σας τα είπα όλα για να μην σκανδαλιστείτε, να ξέρετε ότι θα σας κάνουν αποσυνάγωγους. Είναι βέβαιο ότι την εντολή να γίνουν οι άνθρωποι που ομολόγουν τον Ιησού Χριστό αποσυνάγωγοι δεν την έβγαλε ο Ιάιρος. Ήταν εντολή άνθεν από το συνέδριο, ναητικά κλπ. Κλπ. Τι εσήμαινε κάτι φοβερό. Πρώτον, δεν τους πουλούσανε τρόφιμα τα σούπερ μάρκετ. Δεύτερον, οι ίδιοι και μπορούσαν να πουλήσουν τα προϊόντα της γης. Η οικονομία της εποχής εκείνης ήταν διορυγική. Δεν επιτρεπόταν να πάρουν νερό από το πηγάδι. Και επειδή, όπως ξέρετε, η παιδεία την εποχή εκείνη ήταν παιδεία συναγωγική, τα παιδιά τους δεν ήταν λεφτά στη συναγωγή, δεν μαθαίνανε γράμματα, τίποτα. Οι άνθρωποι αυτοί ή έπρεπε να υποκύψουν ή έπρεπε να φύγουν. Λένε πως μια μερίδα από αυτούς τους Εβραίους που αργότερα θα βρούμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, ανθρώπους δηλαδή ελληνιστές, σκληρούς, πρέπει να είναι μια μερίδα από αυτούς τους ανθρώπους που διατήρησαν μέσα τους τον μοσαϊνισμό, διατήρησαν μέσα τους την θρησκεία του Μωυσή, το τυπικό, αλλά που είχαν μέσα τους ετούτη τη σκληράδα και την πικρία. Θα ήθελα να μείνουμε σε κάποια σημεία απόψε. Καταρχήν,
θα ήθελα να αποτίσω χώρο τιμής σε αυτόν τον Ιάιρο. Δυνατό παλικάρι. Φοβερός άνθρωπος. Πριν πολλά πολλά χρόνια από αυτή την αίθουσα σε αυτή την ώρα είχαμε κάνει μια ανάλυση αυτού του ανθρώπου. Τάβαλε με τον εαυτό του, τάβαλε με την οικογένειά του, τάβαλε με την συναγωγή, τάβαλε με το κατεστημένο. Έπεσε στα πόδια του Ιησού. Αλλά δεν είναι δυσκολίες. Εσείς τι θα κάνατε? Να σας πω για τον εαυτό μου, κάτι που το φοβάμαι. Πάντα φοβάμαι τον εαυτό μου. Θέλω να πω, φοβάμαι μήπως θα του έλεγα του Ιάιρου, καλώς το λουλούδι, ήρθες, Τώρα πρώτα κάνεις από συναγώγους και στη συνέχεια έρχεσαι. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας θυμίσω ότι ο Θεός είναι αυτός που είναι, διότι μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι. Εσύ δεν ξεχνάς. Δεν μπορείς να ξεχάσεις, εκτός εάν χτυπηθώ από Αλτσάιμερ. Ο Θεός, ξέρετε, θυμόσαστε τι λέει, δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Καλά πως δεν θυμάσαι. Έβγαλε τον εαυτόν του έξω από τη συγκεκριμένη μνήμη του να θυμάται τις αμαρτίες μας. Δεν θέλω να θυμίσετε πλέον τις αμαρτίες. Και αυτή είναι η πρώτη ευλογημένη παρατήρηση. Μη φοβάσαι. Ποτέ δεν θα σε διώξει. Ού μη εκβάλλω έξω κανέναν. Ποτέ δεν θα σου πει, α, ήρθες. Πρώτα έκαμες, πρώτα είπες, πρώτα έζησες, πρώτα και τώρα, ποτέ. Όπως δεν του είπε. Τίποτε απολύτως. Ξέρω, επαναλαμβάνω, επιτρέψτε μου για τον εαυτό μου. Δεν ξέρω κατά πόσο θα άντεχα στον πειρασμό να του πω. Ναι, θα έρθω, ναι, θα σου κάνω το παιδί καλά, ναι, θα σου πω από ποιο φαρμακείο θα πάρεις το φάρμακο, ναι, θα σου δώσω αυτό που ζητάς, αλλά θυμάσαι και εσύ τι έκαμες. Τι είναι ένα δεύτερο σημείο. Και αυτό θα ήθελα να το δούμε μαζί απόψε. Ναι, ο Ιησούς των θαυμάτων, των Αναστάσεων, της διδαχής, της επί του όρους ομιλίας. Ναι, ο Ιησούς στην σωτηριακή του παρουσία και ευλογία. Αλλά δεν ξέρω γιατί τον τελευταίο καιρό μάλλον ενοχλώ. Δεν πειράζει, θα μου το συμπαθήσετε. Θα ήθελα πάλι να τονίσω απόψε τον Ιησού τον αριστοκράτη. Αυτό μας έχει ξεφύγει. Τον λεπτότατο, τον ευγενέστατο. Όχι, αδελφοί, να του πει και τώρα ήρθες, εγώ θα έρθω μεν, αλλά από συνάγωγους έκαμες εξαιτίας του ονόματός μου, του προσώπου μου. Τίποτα από αυτά.
ξέρω, από την μερική θέλουν να μοιάσουν στο Ιησού και να κάνουν ένα θαύματα. Δεν το βλέπω κακό να κάνουν μοιάσεις. Θα το ευχόμουν. Μακάρι. Ήθελα. Όμως, ετούτο το σημείο του ήθους, το ήθος του Κυρίου, ο χαρακτήρας του Κυρίου. Αυτό το σμήλεμα μέσα στην σύγχρονη, γιατί την εκκλησία την χθεσινή δεν την ξέρω. Ξέρω τούτο την εκκλησία που βλέπω 67 χρόνια τώρα. Προσέξτε με, η εκκλησία κατά πόσο μοιάζει του Κυρίου. Αυτή η λεπτή, αυτή η αριστοκριματική, αφήστε με να επιμείνω στον χαρακτηρισμό αριστοκρατική του εμφάνιση. Ούτε έμεσα. Πόσο ψηλά, αγαπητοί μου. Πόσο ψηλά ανεβάζει ή μάλλον θέλει να ανεβάσει ο Ιησούς τους δικούς του, την εκκλησία του. Ξέρω, ήταν 2-3 χρόνια πριν, θα το ενθυμίσετε, όταν μιλώντας, αναφερθήκαμε μια τέτοια ώρα, πρώτη ώρα Σαββάτου, εις τον Χάλαιο των Υιών του Ιεφωνή, και θα ενθυμίστε διαβάσαμε, ο Χάλαιο, ο Υιός του Ιεφωνή, ή το Χάλου Πνεύματος. Δεν ήτανε άλλων δυνάμεων, μορφώσεως, ικανοτήτων. Τα είχε όλα αυτά. Γεροντάκι 86 ετών ζήτησε να μπει στο πιο επικίνδυνο κομμάτι από την κατάληψη της γης. Ήτανε άλλου πνεύματος. Άλλης νοοτροπίας. Αγαπητοί μου, τούτο το βράδυ θα ήθελα πάρα πολύ να ζητήσουμε από τον Θεό αυτό το πνεύμα. Πιο ψηλά. Σας έχω πει στο σπίτι, σας έχω βασανίσει με το σπίτι και έναν χοντρούλι που μας χάρισε ο Θεός εκεί, στο διπλανό σπίτι μένει. Αυτός ο μικρός ο χοντρούλις, είναι 17 μηνών περίπου. Έχει κάνει τις ζημιές του, για να μην πω ότι κάνει μόνο ζημιές. Τώρα τι να του πεις, τι να του πεις. Ό,τι βρει το παίρνει. Θα το βρούμε ξανά βέβαια, αλλά δεν ξέρουμε πού να το βρούμε. Και η γιαγιά του λέει, να το αυτό, α, το βρήκα, κάπου το είχε πάρει. Και το αντιμετωπίζεις με χαμόγελο πάντοτε. Μας αντιμετωπίζει με ένα γλυκύ χαμόγελο ο Κύριος, όλους μας. Και δεν ξέρω αν ο δούλος του Θεού αντιμετωπίζω τους αδελφούς μου με το ίδιο άλλο, επαναλαμβάνω, πνεύμα. Πάντα θυμάμαι τον δάσκαλό μου τον Βεταλινό. Μπήκαμε στο 51ο έτος της απουσίας του από κοντά μας, που έλεγε ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι μια μικρή ομάδα αριστοκρατών. Άλλον ανθρώπων. Καθώς δούλεψε το πνεύμα το Άγιο μέσα τους για να χαράξει άλλες γραμμές, να σχηματίσει άλλα δεδομένα για το χαρακτήρα της Εκκλησίας.
πάντα θα υπογραμμίζω. Κάτι που δεν το είπαμε ποτέ ο Κύριος. Τους έβγαλε εξόδους. Πιάνετε. Γιατί γέλασαν. Και θυμάμαι την Σάρα, όταν ο άγγελος ο απεσταλμένος του Θεού της είπε, τον επόμενο χρόνο τέτοια εποχή θα έχεις παιδί. Και εκείνη γέλασε. Του κακοφάνηκε. Γέλασε, της είπε. Είναι τι αδύνατο. Στον Κύριο. Κι αν μπορούσαμε, αν θέλετε, απόψε μαζί με τις ευχαριστίες μας, να ζητήσουμε κάτι. Η χάρις του Θεού, ο Σταυρός του Χριστού, μέσα του έχει δύναμη. Μην περιορίσετε μόνο τη δύναμη αυτή, την απέραντη, την ασύλληπτη, την μη καταγραφόμενη δύναμη στην σωτηρία μας, στο έλεος του, στους εκτιρμούς, στη δικαίωση, τη μακάρια ελπίδα. Αλλά όσο ζούμε εδώ, σας παρακαλώ και αυτό το πνεύμα του Κυρίου. Ένας άνθρωπος που δεν φέρθηκε καλά. Ένας άνθρωπος που αφού λέει, είπε, έτσι μου δώσαν εντολή να τους κάνω από συναγώγους όποιον δω και του μιλάει, όποιον δω και τον δέχεται. Τώρα αυτό το παλικάρι, θα το επαναλάβω παρακαλώ, έρχεται και προσπίπτει στους φόδας του. Και λες, και ο Ιησούς τον είδε για πρώτη φορά, λες και δεν τον ήξερε. Δεν ήξερε τι είχε κάνει. Πόσο ευλογημένο ήταν. Ξέρω πως χαμογέλασε ο Κύριος και πήγε. Καμία παρατήρηση. Γιατί ποτέ σε μένα δεν είχαμε καμία παρατήρηση. Επανέλαβε μόνο εκείνο το και μη κέτει. Απόψε σας παρακαλώ, ελάτε να ξαναδούμε τούτη τη σκηνή. Ελάτε να ξαναεντοπίσουμε οπτικά με τις ψυχής μας στα μάτια τούτο το περιστατικό. Είμαι βέβαιος, τολμάω μπροστά σας να το πω, η έκπληξη του Ιάιρου πρέπει να ήταν πιο μεγάλη από τη συμπεριφορά του Κυρίου παρά από το θαύμα που ο ίδιος εβίωσε. Κατάλαβε ένα κομμάτι από τη χάρη. Εμπήκε στο σπίτι του. Έκαμε σωτηρία όπως έκαμε και σε τούτη την γυναίκα την αιμορροούσα. Η πίστη σου σε έσωσε. Και σαν σε παρένθεση. Τι όμορφο. Η χάρις που έχει το στοιχείο της λεπτότητας, της ευγένειας, της ανθρωπιάς. Πάντα η χάρη συνοδεύεται από χαμόγελο. Δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Αυτός είναι ο Κύριος και αυτή πρέπει να είναι και η νύμφη. Κομμάτι από τον εαυτόν του, Εφεσίους κεφάλαιο τέταρτο, παραστήσει σαν την θέση δίπλα του αυτός εαυτό,
χωρίς τη λαϊκή λαϊκή των κοιούτων. Αυτή είναι η Εκκλησία. Προσεύχεσαι αυτός να είμαι. Και ήσουν αχάριστος και είπες και έκαμες και τα άμαθα και τα ξέρω, αλλά εγώ έχω μεγάλη καρδιά, πάρε και ένα ευρώ έτσι. Με το ένα σου ευρώ, Μαρία. Όχι. Κάποιος άλλος. Όσο πιο ψηλά πετάτε, τόσο πιο μικρά είναι τα γήινα, τα χωμάτινα, τα ανθρώπινα.